Δόξα. Δόξα, αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Θα διαβάσω από τη σελίδα 787. Είναι το βιβλίο του Δανιήλ. Από το τρίτο κεφάλαιο. Μάλλον το τρίτο κεφάλαιο. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει μαζί μου. Ναβουχδονόσορ βασιλεύς έκαμε εικόνα χρυσήν. Το ύψος αυτής 60 πηχών και το πλάτος αυτής 6 πηχών. Και έστησεν αυτήν εν την παιδιάδη Δουρά, με την επαρχία της Βαβυλώνος. Και απέστειλε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς, να συνάξει τους ατράπας, τους διοικητάς και τους τοπάρχας, τους κριτάς, τους θησαυροφύλακας, τους συμβούλους, τους νομοδιδασκάλους και πάντα τους άρχοντας των επαρχιών, δια να έλθωσιν εις τα εγγένεια της εικόνος, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε, οι κριτέ, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών συνήχθησαν στα εγγένεια της εικόνος, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και στάθησαν έμπροσθεν της εικόνος, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ. Και κήρυξ, ευώα μεγαλοφόνος, εις εσάς προστάτετε, λαοί, έθνη και γλώσσα. Καθήν ώρα ακούσατε τον ήχο της άλπικος, της ήργος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσήν, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει, την αυτήν ώρα θέλει ρυφθεί στο μέσο της καμίνου της πυρός, της κεωμένης. Δια τούτο, ότε ήκουσαν πάντες οι λαοί τον ήχο της άλπικος, της ήργος, της κιθάρας, της αμβίκης του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, πίπτοντες πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα προς εκείνου την εικόνα τη χρυσήν, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς. Χαλδαίοι δε τινές προσήλθον τότε και διέβαλον τους Ιουδαίους και είπων λέγοντες προς το βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, «Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα. Σύ βασιλεύ εξέδωκας πρόσταγμα, πας άνθρωπος όσοι ακούς τον ήχο της άλπιγκος, της ήρυγκος κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσει και να προσκυνήσει την εικόνα τη χρυσή. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει, να ρυφθεί στο μέσο της καμίνου της πυρός οικειωμένης. Είναι άνδρες τινές Ιουδαίοι, τους οποίους κατέστησας επί τας υποθέσεις επαρχίας Βαβυλώνος. Ο Σεδράχο, Μισάχ και Αβδενεγώ. Ούτε οι άνθρωποι, βασιλεύ, δεν σε σεβάστησαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουσι και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνούσι. Τότε Ναβουχοδονόσορ, μετά θυμού και οργής, προσέταξε να φέρωσι τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ και έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέως. Αποκριθείς ο Ναβουχοδονόσορ είπε προς αυτούς, το όντι Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, τους θεούς μου δεν λατρεύετε και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησα δεν προσκυνείτε. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, οπότε να ακούσετε τον ήχο της άλπικος, της ήργος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρυφθεί την αυτήν ώρα στο μέσο της καμίνου της πυρός κειωμένης. Και τι είναι εκείνος ο Θεός, ώστις θέλει σας ελευθερώσει εκ των χειρών μου, απεκρίθησαν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγώ και είπαν προς τον βασιλέα, Ναβουχοδονόσορ. Εμείς δεν έχουμε χρεια να σε αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου, του πυρός κειωμένης και εκ της χειρός σου, βασιλεύ. Θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά κι αν ουχή, ας είναι γνωστόν εισέ, βασιλεύ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύουμε και την εικόνα τη χρυσή την οποία ανέστησας δεν προσκυνούμε. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επλήστη θυμού και οι όψεις του προσώπου αυτού ηλιώθη κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγώ. Και λαλή σας προσέταξαν να εκάψωσι την κάμινον επιταπλασίως, μάλλον παρά όσον εφαίνεται και αιωμένη. Και προσέταξε τους δυνατότερους άνδρες του στρατεύματος αυτού να δέσωσι τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ και να ρίψωσι αυτούν στην κάμινον του πυρός την κειωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των σαλβαρίων αυτών, των διαρών αυτών και των περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και ερήφθησαν εις το μέσο της καμίνου του πυρός κειωμένης. Επειδή δε η προσταγή του βασιλέως ή το κατεπήγουσα και η κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολήν, η φλόξ του πυρός εθανάτωσε τους άνδρας εκείνους, ή την εσεσήκωσαν το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ. Ούτε δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, έπεσαν δεμένοι στο μέσο της καμίνου του πυρός κειωμένης. Ο δε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς μεγιστάνας αυτού, δεν ερήψαμε τρεις άνδρας δεδεμένους στο μέσο του πυρός.
Οι δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: Αληθώς βασιλεύ. Και αποκριθείς είπαν: Ιδού, εγώ βλέπω τέσσερα άνδρας λελειμμένους περιπατούντας εν μέσω του πυρός. Και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και η όψη του τετάρτου είναι όμοια με υιόν Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορ εις το στόμιο της καμίνου, της πυρός καιωμένης, ελάλησε και είπε: Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, δούλοι του Θεού του υψίστου, εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ εξήλθον εκ μέσου του πυρός. Και συναχθέντες στη σατράπη, οι διοικητέοι, το πάρχοι, οι μεγιστάνες του βασιλέως, είδαν τους άνδρας τούτους, ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε, και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει, και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ουδέως μη πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Τότε ελάλησαν ο Ναβουχοδονόσορ και είπεν: Ευλογητός ο Θεός, του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, ώστις απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, ήτινες ήλπισαν επ' αυτών και παρήκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτού για να μην λατρεύσωση μηδέν να προσκυνήσω σε άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα ότι πάσο λαός, έθνος και γλώσσα, είτες λαλείς κακό εναντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, θέλει καταμελιστεί. Και εκεί αυτόν θέλουν σε γίνει κοπρώνες, διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτω. Τότε ο βασιλεύ προεβίβασε το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ εις την επαρχία της Βαβυλώνος. Δόξα στο λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα καταπληκτικό γεγονός που έλαβε χώρα την εποχή της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, σε έναν λαό ο οποίος ήταν εχμαλωτισμένος στη βασιλεία αυτού. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς ο Θεός μου ανέβασε αυτό το κεφάλαιο μέσα στην καρδιά μου, καθώς μου έγινε η πρόταση να φέρω ένα μήνυμα κι εγώ, και επειδή ήταν ξεκάθαρο, μου έκανε φοβερή εντύπωση τι σχέση μπορώ να έχω εγώ με αυτούς τους άντρες, με αυτούς τους τρεις άντρες, και με όλη αυτή την κατάσταση που ζήσανε κατά τη βασιλεία του Ναβουχοδονόσορ, που ήταν εχμάλωτη. Και επειδή ο Λόγος του Θεού είναι απολύτως διαχρονικός, δεν υπάρχει μέρα που να μην καλύπτεται στη ζωή σου από τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Και άρχισα να συνειδητοποιώ με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου Διαπνεύματος Αγίου ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένη όλη αυτή η ιστορία και με τη δική μου τη ζωή και με τη δική σου τη ζωή, αλλά και με τη ζωή όλης της Εκκλησίας. Αυτό που μου παρεκκίνησε πάρα πολύ, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, όπως είπα και πριν, ήταν η ακεραιότητα που δείξαν αυτοί οι τρεις άντρες σε ένα διάταγμα και σε ένα πρόσταγμα από ένα βασιλιά ο οποίος, εάν έφερνες άρνηση, δεν υπήρχε κάτι άλλο πέραν του θανάτου. Όμως αυτοί οι άντρες, χωρίς να αμφισβητήσουν τη θέση τους, βλέπουμε ότι αρνηθήκανε το διάταγμα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ και ούτε προσκύνησαν στην εικόνα η οποία φτιάχτηκε, αλλά ούτε και ακολούθησαν και δέχτηκαν κάποιο από τα διατάγματά του, ούτε και να λατρεύουν τους θεούς του. Αυτό έχει να κάνει απόλυτα με μένα, γιατί και σε αυτά που θα πω που αφορούν τον εαυτό μου, αν κάποιος συσχετιστεί με αυτά που εγώ αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου και στην καθημερινότητά μου, στη σχέση μου με τον Κύριο και με την Εκκλησία, τότε προφανώς ελπίζουμε ότι ο Θεός θα αλλάξει ό,τι πρέπει να αλλάξει μέσα στην καρδιά μας για να έχουμε κι εμείς μια τέτοια ακεραιότητα και μια πίστη όπως αυτοί οι τρεις άντρες. Αυτό που είχαν οι τρεις άντρες ήταν ότι ήταν ενωμένοι, είχαν ενότητα, ήταν ομόφρονες και δεν χρειάστηκε να ρωτήσω ένας τον άλλον για το αν θα αποδεχτούν το πρόσταγμα, αν θα προσκυνήσουν στο διάταγμα ή αν θα προσκυνήσουν την εικόνα. Αυτό όλο βέβαια έχει προέλθει μέσα από μια πίστη που είχαν στο Θεό και ήταν αδιαφυσβήτητο και δεν μπορούσε πλέον να τους κλονίσει ούτε φόβος, ούτε θάνατος, ούτε τίποτα και γι' αυτό δεν μπήκαν στη διαδικασία της προσκύνησης. Το θέμα είναι ότι στις ημέρες μας, τώρα μου πεις τώρα όλο αυτό το κεφάλαιο, τι σχέση έχει, όπως είπα πριν, με μένα, με εσάς προφανώς και με την Εκκλησία. Έχει απόλυτη σχέση γιατί όλοι βλέπουμε και ιδιαίτερως θα σας πω αυτό το καιρό ότι μου έχει προξενήσει εντύπωση, επειδή λόγω της δουλειάς μου συναναστρέφομαι με αρκετό κόσμο και χρησιμοποιώ και πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς
Το διάταγμα αυτό, αδέρφια μου, υπάρχει, μόνο που τότε κηρύχθηκε και ζητήθηκε από ένα βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Τώρα όμως υπάρχει ένα άτυπο διάταγμα, το οποίο ζητείται μέσα από κυβερνήσεις, μέσα από νομοθέτες και κατ' επέκταση από τον ίδιο τον Αντίχριστο, που μέσω της εικόνος που έχει τεράστια δύναμη, αν παρατηρήσετε δίπλα σας, όλοι είναι αφοσιωμένοι πάνω σε μια εικόνα. Χωρίς να το έχουν καταλάβει, ήδη έχουν προσκυνήσει σε μια εικόνα και αυτή η εικόνα στο τέλος μπορεί να φέρει και προσκύνηση. Αυτό εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μέσα από αυτά που συνέθετα στην καθημερινότητά μου, καταλάβαινα μέσα από αυτό το κεφάλαιο του Λόγου του Θεού πόσο απόλυτα διαχρονικός είναι ο Λόγος του Θεού και έχει απόλυτο αντίκτυπο σε μένα. Ότι μέσα από τα διατάγματα που υφίστανται ακόμα και πλέον είναι πνευματικά διατάγματα, εγώ πρέπει να μένω ακλόνητος, πρέπει να μένω ακέραιος, γιατί με την ακεραιότητά μου θα δώσω τη δύναμη στο Θεό να με ελευθερώσει από κάθε διάταγμα, από κάθε κάμινο και από οτιδήποτε άλλο εγώ δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό βέβαια εγώ δεν μπορώ να το πετύχω μόνος μου. Αυτό θα το πετύχω μαζί με τον Κύριο δια της προσευχής μου, δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά το κυριότερο, αυτό που θέλει και ο Κύριος, και όλοι είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, μέσα από την ομοψυχία να είμαστε ομόφρονες, να έχουμε μία καρδιά απέναντι στην ακεραιότητα, απέναντι σε αυτό το διάταγμα που είναι θεσπισμένο από τον Σατανά και εξελίσσεται όπως ο Κύριος εργάζεται το δικό του το έργο μέσα στην Εκκλησία του. Έτσι και ο Σατανάς εργάζεται το δικό του το έργο έξω από την Εκκλησία του. Ο Θεός θέλει να γεμίσει την Εκκλησία του και ο Σατανάς θέλει να αδειάσει την Εκκλησία του Θεού. Ξέρουμε όμως ότι θα υπερισχύσει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι μέσα από αυτό το διάταγμα το άτυπο μπορώ να πω ότι, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, αυτό το διάταγμα είναι πολύ πιο επικίνδυνο και πολύ πιο ύπουλο, γιατί δεν σου ζητείται εμέσως αν δεν το κάνεις θα θανατωθείς. Κηρύτεται μέσα από τις κυβερνήσεις το παράλογο να γίνει λογικό, το ανώμαλο να γίνει ομαλό. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι ακούμε τι γίνεται, παιδεραστία να νομιμοποιηθεί. Δεν χρειάζεται τώρα να μπω σε αναλύσεις, όλοι βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Και όλα αυτά καταλαβαίνω ότι είναι ένα διάταγμα άτυπο, πνευματικό, αλλά συγχρόνως και ύπουλο. Ιδιαιτέρως μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτήν την οπτική, τώρα είναι που εγώ πρέπει να δείξω ακεραιότητα σε όλο αυτό που αντιλαμβάνομαι, να επουδενή να μην συμβιβαστώ με κάποιο από τα διατάγματα αυτού του κόσμου, αυτού του Ναβουχοδονόσορ, και να μείνω ακέραιος. Και να μείνει ακέραιη και η Εκκλησία, γιατί αν εγώ μένω ακέραιος και μένεις και εσύ ακέραιος, αυτό σημαίνει ότι όλη η Εκκλησία θα μείνει ακέραιη και στο τέλος θα είναι ακλόνητη και έτσι θα έχει ο Κύριος πλήρη δικαίωμα ελευθερίας στο να μας ελευθερώσει από οποιοδήποτε δεινό, από οποιαδήποτε κατάσταση, από οποιοδήποτε διάταγμα, από οποιοδήποτε πρόσταγμα. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι παιδες μένανε μέσα στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορ και όπως ξέρουμε και από τα προηγούμενα κεφάλαια, ότι είχε υψωθεί στην καρδιά τους, επειδή λατρεύανε το Θεό, το ζώντα, να μην μειανθούν ούτε από τα εδέσματα του παλατιού. Αυτή την περίοδο που ζούμε εμείς, το παλάτι για μας είναι ο έξω κόσμος. Ζούμε ακόμα εδώ. Εξάλλου ο Κύριος είπε προσευχή ενώπιον του Πατρός ότι «Πατέρα, δεν προσεύχομαι να πάρεις αυτούς από τον κόσμο, αλλά να διαφυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού». Για μας, για τους παιδες αυτού ζούσαν μέσα στο παλάτι και μέναν ακλόνητοι από το να μειανθούν, όπως είπα προλίγου, από τα εδέσματα του παλατιού. Το παλάτι για μας είναι αυτή η κοινωνία που ζούμε, όπου αυτό το παλάτι έχει εδέσματα. Και εάν διαφυλάτεις την πίστη σου, υπάρχει ο κίνδυνος να μειανθείς από κάποιο από αυτά τα εδέσματα. Και ο καθένας μπορεί να γνωρίζει τι είναι αυτό που μπορεί να καθίσταται επικίνδυνο μέσα σε αυτό το παλάτι που ζούμε. Είναι, όπως είπαμε, όλα τα εδέσματα της σαρκός. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο σαρκός και πνεύματος, μόνο δια της χάριτος του Θεού, δια της προσευχής μας και δια Πνεύματος Αγίου θα μπορέσουμε
να καταργήσουμε οποιαδήποτε επιθυμία στο να μειανθούμε από αυτά τα εδέσματα που επικρατούν στο παλάτι. Και όταν λέω παλάτι, εννοώ τον κόσμο που κατοικούμε. Η σάρκα, όπως όλοι βιώνουμε, όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως όλοι ακούμε μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού και από τα κηρύγματα, εάν δεν τη θασεύεις και εάν δεν τη φέρεις μαζί με τον Κύριο σε σημείο ελευθερίας, πάντοτε ζητάει. Είναι η μόνιμη μάχη μας. Είναι ο εχθρός, ο μεγαλύτερος εχθρός μας, είναι η ίδια μας η επιθυμία, η καρδιά μας, η σάρκα μας. Ούτως ή άλλως, γι' αυτό και θα τολμούσα να πω ότι η καθημερινότητά μας μπορεί να παρομοιαστεί με την Κάμινο. Δεν ξέρω αν είναι επταπλασίως πεπειρωμένη για μένα, για σένα, για τον οποιοδήποτε, αλλά σίγουρα είναι μια Κάμινος, γιατί κατοικούμε μέσα σε έναν κόσμο τον οποίο δεν τον θέλουμε, γιατί το πολίτευμά μας εμάς δεν είναι επί της γης, το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής, όθεν και προσμένουμε σωτήρα. Και γι' αυτό ο αγώνας μας, μπορώ να πω ότι μοιάζει με μια καθημερινή Κάμινο, γιατί αντιστεκόμεθα σε όλα αυτά τα διατάγματα, σε όλες αυτές τις προσταγές που έρχονται και καλούμεθα κάθε μέρα να βγαίνουμε νικητές. Και θα βγούμε νικητές, γιατί δεν επιδιώκουμε να νικήσουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε βάλει μπροστά τον Κύριο και υπάρχει δύναμη και ενότητα της Εκκλησίας. Κάμινο για τον καθένα μπορεί να είναι και τα προβλήματα τα οποία βιώνει, είτε είναι ασθένεια, είτε είναι εργασιακά. Ο καθένας μπορεί να βάλει τη δική του προσωπική Κάμινο. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά πρέπει να αναλογιζόμαστε ποια πρέπει να είναι η θέση μας μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα και έξω από την Εκκλησία. Πρέπει να διατηρήσουμε την ακεραιότητά μας, γιατί το διάταγμα υφίσταται ήδη και θα το ξαναπώ, εγώ αισθάνομαι ότι είναι πολύ πιο ύπουλο διάταγμα, γιατί ζητείτε και κηρύτεται δολίως. Μέσα από τη δύναμη της εικόνος, βλέπετε τη δύναμη έχει η εικόνα μέσα στα χέρια του ανθρώπου. Και μέσα από αυτή τη δύναμη μπορεί ο άνθρωπος να παρεκτραπεί. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τους συνανθρώπους μας έξω από την Εκκλησία, δεν υφίσταται ότι δεν είναι ίδιοι κίνδυνοι και για μας, αν λίγο αποστασιοποιηθούμε ή αν λίγο χαλαρώσουμε από την καθημερινή μας μάχη. Ούτως ή άλλως ο Κύριος μας ζητάει ξεκάθαρα ότι θέλει να είμαστε ως στρατιώτες. Τις προάλλες είχα μια εμπειρία στην προσευχή μου και άκουσα τον Κύριο να μου λέει «Θέλω να είσαι δυνατός». Και στο άκουσμα αυτό φοβήθηκα, λέω «Όχ, έρχεται καμιά παιδεία, έρχεται κάποιο πρόβλημα και να δούμε τι θα κάνουμε». Όμως δεν είναι αυτό. Ο Κύριος, ναι, θέλει να είμαι δυνατός, θέλει να είσαι δυνατή, θέλει να είμαστε δυνατοί. Γιατί η καθημερινότητά μας είναι ένα καμίνι, είναι ένα καμίνι που καίει. Ο καθένας το ξέρει προσωπικά. Γι' αυτό έχουμε χρέος να είμαστε πρωτίστως ενωμένοι με τον Κύριο, να έχουμε ακεραιότητα στην πίστη μας, να μην κάνουμε συμβιβασμούς με κανένα διάταγμα, με κανένα πρόσταγμα, γιατί όλα αυτά είναι που θα φέρουν την έκβαση του Θεού να μας βγάλει από οποιοδήποτε καμίνι, όπως είπα. Εγώ αυτά κατάλαβα μέσα από το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό και εύχομαι ο Θεός να κάνει χάρη ανάμεσά μας, να μας ενώσει τόσο ώστε πραγματικά αυτή η ακεραιότητα να διατηρείται, ο ένας να στηρίζει τον άλλον, γιατί είναι αναγκαίο να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Και μέσα σε οποιαδήποτε κάμινο, όσο σκληρό και αν είναι, πρέπει να δείχνουμε ή να μας φοβίζει, πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο, ότι αυτός μπορεί να κάνει την έκβαση, αυτός μπορεί να φέρει την πλήρη ελευθερία και όπως είπε, ούτε τρίχα της κεφαλής μας δεν δύναται, όχι μόνο να μην καεί,
αλλά ούτε και να πέσει αν αυτός δεν το γνωρίζει. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στην καρδιά μας και να φέρει οικοδομή. Αμήν.